Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, του οποίου ο τίτλος δηλώνει για ακόμα μία φορά τι ακριβώς θα δούμε. Ένα συγκριτικό σε ό,τι αφορά την απόδοση και την ταχύτητα συνολικότερα ανάμεσα στο Galaxy S21 Ultra και το νέο Galaxy S21 Fan Edition της Samsung. Πριν ξεκινήσω το βίντεο, να κάνω μερικές διευκρινήσεις. Προφανώς, οι δύο συσκευές έχουν ακόμα και σήμερα μια αρκετά μεγάλη διαφορά στο κόστος μεταξύ τους, παρότι το Galaxy S21 Ultra κοντεύει σχεδόν χρόνο που έχει κυκλοφορήσει επίσημα στην αγορά, όμως υπάρχει ένα ενδιαφέρον γιατί ο Snapdragon 888 επεξεργαστής της Qualcomm στο εσωτερικό του Galaxy S21 Fan Edition είναι τυπικά θεωρητικά έως και λίγο πιο ισχυρός συνολικά από τον Exynos 2100 επεξεργαστή της Samsung που έχει στο εσωτερικό του τον Galaxy S21 Ultra, ενώ είναι και ο επεξεργαστής που είχαν και έχουν μάλλον ακόμα οι εκδόσεις των τριών Galaxy S21 που πωλούνται στην Αμερική και σε μερικές ακόμα περιοχές εκτός Ευρώπης. Θεωρητικά λοιπόν οι επιδόσεις ανάμεσα στα δύο τηλέφωνα δεν έχουν κάποια ουσιαστική διαφορά μεταξύ τους. Υπάρχει όμως ακόμα μία διαφορά η οποία έχει το δικό της ενδιαφέρον και πιθανόν επηρεάζει την απόδοσή του στην πράξη. Το Galaxy S21 Fan Edition στη βασική του έκδοση που έχω στα χέρια μου έρχεται με 6 GB μνήμης RAM, τα οποία είναι ουσιαστικά ακριβώς τα μισά από τα 12 GB διαθέσιμης μνήμης RAM που έχει το Galaxy S21 Ultra σε όλες τις εκδόσεις του. Αυτό μέχρι ένα σημείο επιτρέπει στο ακριβότερο τηλέφωνο να διατηρεί περισσότερες εφαρμογές ταυτόχρονα ανοιχτές, αν και θα δούμε στην πράξη πόσες εφαρμογές μπορεί το καθένα να έχει ενεργές πριν μείνει από διαθέσιμη μνήμη RAM τουλάχιστον τον Galaxy S21 Fan Edition και αν έχει νόημα να το κάνει κανείς αυτό, αν οι εφαρμογές που χρησιμοποιεί, μάλλον αν για τις εφαρμογές που χρησιμοποιεί αρκούν έτσι κι αλλιώς τα 6 GB μνήμης RAM που έχει το Galaxy S21 Fan Edition, εκτός βέβαια από πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως κάποια απαιτητικά παιχνίδια που θα δούμε στη συνέχεια. Για να ξεκινήσουμε, πάμε να δούμε την ταχύτητα με την οποία ανοίγουν οι δύο συσκευές κάθε εφαρμογή που θα του ζητήσουμε. Έχω στην οθόνη αναμονής και στα δύο τηλέφωνα ακριβώς τις ίδιες εφαρμογές. Θα δοκιμάσω να τις ανοίξω ταυτόχρονα και στα δύο, να δούμε αν υπάρχει κάποια διαφορά στην ταχύτητα με την οποία ανοίγει στο Galaxy S21 Ultra και στο Galaxy S21 Fan Edition. Και στη συνέχεια, αφού ανοίξω αρκετές από αυτές, θα δούμε πόσες ή αν όλες έχουν διατηρηθεί στη διαθέσιμη μνήμη RAM και στις δύο συσκευές. Μία μικρή διευκρίνηση ακόμα εδώ, επειδή το Galaxy S21 Ultra συνεχίζω να το χρησιμοποιώ σαν τη βασική μου συσκευή, δεν θα δούμε το Viber και το WhatsApp γιατί περιέχουν τις προσωπικές μου συνομιλίες. Πάμε λοιπόν να δούμε ότι και στα δύο τηλέφωνα δεν υπάρχει κάποια εφαρμογή ήδη ανοιχτή. Να ξεκινήσουμε από πάνω προς τα κάτω, θα δοκιμάσουμε να ξεκινήσουμε το ημερολόγιο. Υπάρχει μια πολύ μικρή διαφορά στην ταχύτητα η οποία όμως δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς αν οφείλεται στο χρόνο που παράγει το animation του Galaxy S21 Fan Edition ή αν δυσκολεύεται περισσότερο να ξεκινήσει την εφαρμογή του ημερολογίου. Το πρώτο είναι μάλλον πιθανότερο σε μια τόσο απλή εφαρμογή. Συνεχίζουμε λοιπόν με το Netflix, το οποίο και πάλι έχει ένα πολύ μικρό προβάδισμα στο Galaxy S21 Ultra. Δεν το περίμενα αυτό, να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Λοιπόν, πάμε στο Play Store, το οποίο ξεκινάει και στις δύο συσκευές σχεδόν με την ίδια ταχύτητα. Να θυμίσουμε εδώ για ακόμα μια φορά ότι σε κάποιες εφαρμογές ο χρόνος που χρειάζεται για να ανοίξει δεν έχει τόσο σημασία, υπάρχει και ο χρόνος που χρειάζεται για να ενημερωθεί φτού το περιεχόμενο κάθε εφαρμογής όταν θέλει να έρθει μέσω σύνδεσης Wi-Fi τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Office, που δεν το σκέφτηκε κανένα από τα δύο τηλέφωνα για να το ξεκινήσει. Το Business Suite, okay, μια όχι τόσο συνηθισμένη εφαρμογή, εγώ προσωπικά όμως τη χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου. Πάμε λοιπόν τώρα στο YouTube, προφανώς, και εδώ βλέπουμε πόσο χρόνο χρειάζεται το κάθε τηλέφωνο. Πάλι ένα πολύ μικρό προβάδισμα για το Galaxy S21 Ultra και σε αυτή την περίπτωση πάμε στη συλλογή και οι δύο συσκευές δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου. Εδώ καθυστέρησε λίγο περισσότερο ίσως το Galaxy S21 Ultra, αλλά και αυτό μέχρι ένα σημείο οφείλεται στο ότι η συλλογή περιέχει, όπως είδαμε, σαφώς περισσότερες φωτογραφίες. Και συνεχίζουμε με το Instagram, το οποίο και πάλι άνοιξε το ίδιο γρήγορα και στα δύο τηλέφωνα, ενημέρωσε και το περιεχόμενό του. Πάμε στο Facebook και πάλι καμία απολύτως διαφορά ανάμεσα στα δύο τηλέφωνα. Και ο Chrome, φυσικά, να ανοίξουμε και τον Chrome. Έχω ήδη ζητήσει να ανοίξει τη σελίδα μας και βλέπουμε και ότι ο χρόνος που χρειάζεται για να τη φορτώσει σε εισαγωγικά κάθε τηλέφωνο δεν έχει κάποια ουσιαστική διαφορά. Έχουμε λοιπόν όλες αυτές τις εφαρμογές ταυτόχρονα ενεργές και στα δύο τηλέφωνα. Να πάμε στην πρώτη από αυτές που ήταν το ημερολόγιο
και να δούμε και οι δύο συσκευές έχουν κρατήσει ανοιχτό το ημερολόγιο, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα έχουν κρατήσει ανοιχτή και οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ανοίξαμε μετά από αυτό. Τι να δούμε, πάμε στο Play Store. Τη δεύτερη στη σειρά εφαρμογή που δοκίμασα να ανοίξω είναι ενεργή και στο Galaxy S21 Fan Edition και στο Galaxy S21 Ultra. Αυτό δείχνει μέχρι ένα σημείο ότι το οικονομικότερο και πάλι σε εισαγωγικά τηλέφωνο ανάμεσα στα δύο έχει 6 GB μνήμης RAM, αλλά τουλάχιστον σε τέτοιου είδους εφαρμογές, ακόμα και με το Netflix να είναι μία από αυτές, δεν υπάρχει κάποια δυσκολία στο να τις διατηρήσει ενεργές και στο να επιστρέψει σε αυτές όταν τις χρειαστούμε. Τώρα θα κλείσω και πάλι όλες τις εφαρμογές που είναι ανοιχτές και στις δύο συσκευές. Θα τους ζητήσω να ανοίξουν το Call of Duty Mobile. Εδώ, όταν ανοίξει και στα δύο, θα υπάρξει ένα μικρό σφάλμα γιατί χρησιμοποιούν τον ίδιο λογαριασμό. Βλέπουμε απλά το χρόνο που χρειάζεται και είναι γεγονός ότι εδώ το Galaxy S21 Ultra φαίνεται και πάλι να έχει ένα πολύ μικρό προβάδισμα, το οποίο βέβαια δεν είναι δεδομένο ότι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι πρέπει να χαμηλώσω το ηχείο. Ταυτόχρονα σχεδόν άνοιξε το παιχνίδι λοιπόν και στα δύο τηλέφωνα. Βέβαια δεν υπάρχει εδώ η δυνατότητα να παίξω και στα δύο γιατί χρησιμοποιούν τον ίδιο λογαριασμό. Θα το προσπεράσουμε αυτό λίγο και θα δούμε σε κάθε συσκευή ξεχωριστά το επίπεδο των ρυθμίσεων ποιότητας και γραφικών που υποστηρίζει. Και να ξεκινήσω εδώ με τον Galaxy S21 Ultra, πάμε στις ρυθμίσεις του παιχνιδιού, Audio and Graphics. Βλέπουμε ότι η ποιότητα των γραφικών είναι στην υψηλότερη δυνατή, αντίστοιχα και το frame rate, και όλες οι διαθέσιμες επιλογές μπορούν να είναι ενεργοποιημένες, με εξαίρεση αυτές τις δύο που η κάθε μία μπορεί να είναι ενεργή όταν δεν είναι η άλλη. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια επιλογή που αφορά την ποιότητα του παιχνιδιού, την οποία να μην προσφέρει προφανώς το Galaxy S21 Ultra. Και τώρα, αφού έκλεισα το Call of Duty Mobile στο Galaxy S21 Ultra, πάμε να δούμε το ίδιο ακριβώς και στο Galaxy S21 Fan Edition. Audio and Graphics λοιπόν, και πάλι οι ίδιες φτού διαθέσιμες επιλογές σε ποιότητα γραφικών, σε frame rate, και όλες οι υπόλοιπες επιλογές αντίστοιχα με τον ίδιο τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο Galaxy S21 Fan Edition, κάτι που δείχνει ότι και στον τομέα του gaming, μάλλον αυτό ήταν αναμενόμενο, ο Snapdragon 888 δεν έχει κανένα πρόβλημα στη λειτουργία του. Έχοντας τώρα το Call of Duty Mobile ενεργό και στις δύο συσκευές, θα το αφήσουμε προς το παρόν στο background, να δούμε πόσες εφαρμογές μπορούμε να ξεκινήσουμε ακόμα μέχρι τουλάχιστον τον Galaxy S21 Fan Edition να αναγκαστεί να τερματίσει κάποια εφαρμογή. Ξεκινάμε με το Netflix, θα συνεχίσουμε με το Play Store, πάμε να ανοίξουμε το Facebook και στη συνέχεια το Instagram. Θα σταματήσω κάπου εδώ γιατί είναι γεγονός ότι social media εφαρμογές και όχι μόνο είναι αυτά που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι συχνά στην καθημερινότητά μας. Τώρα πάμε λοιπόν να δούμε εάν το Call of Duty Mobile έχει τερματιστεί σε κάποιο από τα δύο τηλέφωνα και τα δύο συνεχίζουν να το έχουν ενεργό, κάτι που σημαίνει ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση τα 6 GB μνήμης RAM που έχει το Galaxy S21 Fan Edition στη βασική του έκδοση, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, είναι αρκετά για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Και λίγο πριν κλείσουμε το βίντεο, θα ήταν κρίμα να μην δούμε τις δύο συσκευές να τρέχουν συγκεκριμένα benchmark, να δούμε το χρόνο που χρειάζεται το καθένα για να ολοκληρώσει κάθε δοκιμή και φυσικά το αποτέλεσμα που πετυχαίνει. Θυμίζω για ακόμα μία φορά εδώ, το AnTuTu benchmark είναι απλά ένα αστείο benchmark που δεν προσπαθεί ιδιαίτερα να πετύχει κάτι περισσότερο από ένα υψηλό σκορ για να είναι όμορφο και εντυπωσιακό. 3D Mark λοιπόν και Geekbench, το 3D Mark για την απόδοση της κάρτας γραφικών και το Geekbench που υπολογίζει με έναν σαφώς πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο την επεξεργαστική ισχύ των 8 πυρήνων επεξεργασίας που έχει στο εσωτερικό του και ο Exynos 2100 και ο Snapdragon 888. Επειδή τώρα και τα δύο benchmark χρειάζονται λίγο χρόνο για να ολοκληρωθούν, θα δούμε σε ένα μικρό timelapse και το Geekbench και το 3D Mark και στο ενδιάμεσο θα δούμε τα αποτελέσματα στο καθένα από αυτά. Ολοκλήρωσαν λοιπόν και οι δύο συσκευές στο Geekbench και βλέπουμε ότι στα αποτελέσματα υπάρχει ενδιαφέρον και σε ό,τι αφορά το single core test, αλλά ακόμα περισσότερο το multi core test. Το single core test που μετράει θεωρητικά και πρακτικά την απόδοση κάθε ισχυρότερου πυρήνα επεξεργασίας στο εσωτερικό κάθε συσκευής, όχι μόνο αυτών των δύο, εδώ στην πράξη μετράει την απόδοση που έχει ο H1 X1 πυρήνας επεξεργασίας της ARM, που έχουν ένα η κάθε μία από τις δύο συσκευές
και είναι σχεδιασμένος για όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση αλλά με αντίστοιχα υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας, το Score δεν έχει κάποια ουσιαστική διαφορά μεταξύ τους, κάτι που σημαίνει ότι όταν τον χρησιμοποιεί και τον Galaxy S21 Fan Edition και τον Galaxy S21 Ultra έχει περίπου την ίδια απόδοση. Το Multicore Test όμως δείχνει ακόμα μια φορά κάτι που φαίνεται γενικότερα στον Galaxy S21 Fan Edition. Η Samsung έχει περιορίσει μέχρι ένα σημείο την απόδοση του Snapdragon 888 προκειμένου να μειώσει αντίστοιχα και την κατανάλωση ενέργειας αλλά και την παραγωγή θερμότητας του συγκεκριμένου επεξεργαστή της Qualcomm, κάτι που σημαίνει ότι όταν δοκιμάσει να ενεργοποιήσει ταυτόχρονα και τους 8 πυρήνες επεξεργασίας του, περιορίζεται λίγο η απόδοση, με αποτέλεσμα στην πράξη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο benchmark, το Galaxy S21 Ultra να πετυχαίνει ένα αποτέλεσμα που είναι περίπου 10% καλύτερο. Και πάμε τώρα και στο 3D Mark, το οποίο μετράει αντίστοιχα την απόδοση της κάρτας γραφικών στο εσωτερικό των δύο συσκευών. Εδώ θα επιλέξουμε το off-screen test που μετράει την απόδοση χωρίς να επηρεάζει με κάποιο τρόπο το αποτέλεσμα ή ανάλυση της οθόνης, αφού μεταξύ των δύο συσκευών υπάρχει μια εντυπωσιακά μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά την ονομαστική ανάλυση και βέβαια γενικότερα την οθόνη τους. Πάμε λοιπόν ένα δεύτερο μικρό timelapse να δούμε και εδώ το 3D Mark και το αποτέλεσμα στη συνέχεια. Το αποτέλεσμα στο 3D Mark τώρα αποτυπώνει με έναν ίσως λίγο καλύτερο τρόπο αυτό που είπα λίγο νωρίτερα. Έχει περιορίσει σημαντικά την απόδοση του Snapdragon 888 η Samsung προκειμένου να περιορίσει και τα προβλήματα που έχει στην λειτουργία του. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην παραγωγή γραφικών και τουλάχιστον στο συγκεκριμένο benchmark ο Exynos 2100 πετυχαίνει ένα σαφώς καλύτερο αποτέλεσμα. Παραμένει όμως γεγονός ότι ένα benchmark τρέχει για μικρό χρονικό διάστημα και τα περισσότερα απαιτητικά παιχνίδια όταν παίζει κανείς το χρονικό διάστημα που παίζει είναι πολύ μεγαλύτερο και η απόδοση και του Snapdragon 888 και του Exynos 2100 πέφτει στα επίπεδα που είναι έτσι κι αλλιώς στον Galaxy S21 Fan Edition αυτή τη στιγμή, κάτι που σημαίνει ότι η Samsung φαίνεται να την έχει περιορίσει εκεί που μπορεί πραγματικά να τη διατηρήσει η συσκευή, έστω και αν σε ό,τι αφορά τα benchmark, το αποτέλεσμα που δίνει το οικονομικότερο, είπαμε θεωρητικά τηλέφωνο, είναι μικρότερο από αυτό του Galaxy S21 Ultra. Και κάπου εδώ, λίγο πριν κλείσουμε το πιθανότατα και πάλι μεγαλύτερο από το συνηθισμένο σε διάρκεια βίντεο, να κάνω δύο ακόμα διευκρινήσεις. Η πρώτη είναι ότι και οι δύο συσκευές είναι με Android 12, το Galaxy S21 Ultra έχει αναβαθμιστεί εδώ και αρκετό καιρό και το Galaxy S21 Fan Edition κυκλοφόρησε εξ αρχής με τη νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Google. Αντίστοιχα και τα δύο έρχονται με One UI 4, το νεότερο γραφικό περιβάλλον της Samsung, και στα δύο τηλέφωνα, στις ρυθμίσεις και στη διαχείριση της μπαταρίας, η εταιρεία έχει προσθέσει μια επιλογή για να αλλάζει την απόδοση σε επεξεργαστική ισχύ τουλάχιστον και των δύο συσκευών, και στα δύο δεν είναι ενεργοποιημένη αυτή η δυνατότητα που, όπως περιγράφει το One UI 4, δίνει καλύτερες ταχύτητες επεξεργασίας και καταναλώνει περισσότερη ενέργεια, όμως δεν επηρεάζει κάτι την απόδοσή τους σε παιχνίδια. Το Galaxy S21 Ultra έχει τρεις επιλογές, Optimized, High και Maximum. Το Maximum προσπαθεί θεωρητικά να πετύχει την καλύτερη απόδοση. Είναι λοιπόν στο Optimized που είναι η προεπιλογή για να προσαρμόζει την απόδοσή του ανάλογα με την περίπτωση. Το Galaxy S21 Fan Edition δεν έχει κάποια αντίστοιχη επιλογή, μπορούμε απλά να ενεργοποιήσουμε και να απενεργοποιήσουμε την λίγο θεωρητικά καλύτερη απόδοση από τον επεξεργαστή στο εσωτερικό του. Δεν ήταν ενεργοποιημένη και οι δύο συσκευές δοκιμάστηκαν στο συγκεκριμένο βίντεο, έτσι όπως η Samsung τις δίνει χωρίς κάποιος να επέμβει περισσότερο στις δυνατότητες τους. Τώρα, εδώ και κλείνω με αυτό, είναι σίγουρο ότι και εγώ όταν ξεκίνησα το βίντεο περίμενα ότι η διαφορά μεταξύ των δύο συσκευών θα είναι ίσως λίγο μεγαλύτερη, όχι τόσο γιατί ο Snapdragon 888 δεν είναι όσο ισχυρός περιμένει κανείς να είναι, αλλά κυρίως επειδή τα 6GB memory RAM στο Galaxy S21 Fan Edition θεωρούσα ότι θα περιορίζουν περισσότερο την απόδοση του. Είδαμε όμως ότι σε σχεδόν κάθε είδους εφαρμογή δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να έχει ανοιχτές όσο το δυνατόν περισσότερες και σίγουρα περισσότερες από όσες χρησιμοποιεί κάποιος ταυτόχρονα στην καθημερινότητά του. Ακόμα όμως και με ένα απαιτητικό παιχνίδι ταυτόχρονα ενεργό μπορεί να ανοίξει και να διατηρήσει μερικές τουλάχιστον ακόμα εφαρμογές ταυτόχρονα ανοιχτές. Από ένα σημείο και μετά, άλλωστε, δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα να κάνει κάποιος κάτι ακόμα περισσότερο, εκτός αν, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, απλά προσπαθεί να βρει πού είναι το όριο των δύο συσκευών. Αυτά λοιπόν από εμένα στο συγκεκριμένο βίντεο. Θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!